Μην υποτιμάς τη δύναμη του νερού. Ορμητικό νερό με μικρό βάθος είναι ικανό να παρασύρει ένα αυτοκίνητο. Στην ενημέρωση των πολιτών και την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων επενδύει η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να προλάβει επανάληψη των τραγικών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια του χειμώνα στην Κρήτη. Οι πρώτες βροχές επαναφέρουν τις μνήμες της ανίποτης τραγωδίας στο Γεροπόταμο. Μην υπερεκτιμάς τις ικανότητές σου και τις δυνατότητες του οχήματός σου. Πάρε τη σωστή απόφαση. Μόλις αντιληφθούν τη βροχή, καλό είναι να αποφύγουν τις μετακινήσεις, αλλά για όποιον είναι στο δρόμο, θα πρέπει να φύγει από τα υπόγεια και να μετακινηθεί σε ένα υψηλότερο σημείο, να μην διασχίζει χυμάρους και ιδιαίτερα τις ελληνικές διαφάσεις με τα δυσάρεστα περσινά αποτελέσματα, να μείνει μακριά από στήλους ειδής και ηλεκτροφόρα καλώδια τα οποία μπορεί να πέσουν από τον αέρα. Η ενημερωτική καμπάνια που ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποτυπώνει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τον κίνδυνο που διατρέχουν οι οδηγοί αν επιμείνουν να διασχίσουν οι ιρλανδικές διαβάσεις. Είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος, όπως επισημαίνουν και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στις έκτακτες οδηγίες που εξέδωσαν εν ώψη των βροχοπτώσεων. Επίλεξε μια άλλη διαδρομή και φτάσε με ασφάλεια. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφερειακή Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κρήτη, σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, οι πολίτες οφείλουν να απομακρύνονται από υπόγειους χώρους που κινδυνεύουν με εισρωή υδάτων, όσο και τις άσκοπες μετακινήσεις. Για να αποφύγουμε τα περσινά δυσάρεστα φαινόμενα, τους συνιστάμε να κάνουν κάποιες προετοιμασίες για να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα και τις συνέπειες από τις βροχές, όπως προληπτικά να καθαρίσουν τα φρεάτα και τις ροές του σπιτιού τους για να μην υπάρχει σόρευση υδάτων. Με αφορμή γνώριμες εικόνες, με πολίτες εγκλωβισμένους μέσα στα οχήματά τους, ο προϊστάμενος του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στην Κρήτη επισημαίνει ότι οι οδηγοί πρέπει να απομακρύνονται άμεσα. Και επίσης, αν κινείται με αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά, να μην προσπαθήσει να το βγάλει, αλλά να φύγει, γιατί τα αμάξι μπορεί να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.